Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα 27 Μαρτίου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να καταγράψουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Οι εξελίξεις στην πόλη του Διδημοτήχου για νοσοκομείο και τέμενος Βαγιαζίτη. Αποτίμηση της παρουσίας των υπουργών Λιδίας Κονιόρδου και Νίκου Τόσκα. Σε 6 μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή σταθμού διοδίων στη Μέστε της Ροδόπης, με τις αντιδράσεις να συνεχίζονται καθώς η Εγνατία Οδός δεν φαίνεται να προωθεί τα διόδια με αναλογική χρέωση. Έως το τέλος Μαΐου θα έχουν τοποθετηθεί τα νέα μηχανήματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, πώς αλλάζουν την αποτελεσματικότητα της ΜΕΘ. Πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναφορικά με τα σενάρια ιδιωτικοποίησης του 40% της ΔΕΗ, τι ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Μάγεψε, συγκίνησε και προβλημάτισε η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα της Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Δείτε σημεία της παράστασής τους στο Δημοτικό Θέατρο. Έθεσα το κρίσιμο ερώτημα αν ισχύει το κοινωνικό κεκτημένο για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πήρα καταφατική απάντηση, αλλά μένει να αποδειχθεί στην πράξη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης της Ρώμης. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την Ευρώπη, καθώς γιορτάζουμε την επέτειο των 60 χρόνων. Και αυτό είναι καμιά φορά χρήσιμο για να θυμόμαστε τις κατακτήσεις των λαών της Ευρώπης και την ανάγκη αυτές τις κατακτήσεις να τις υπερασπιζόμαστε. Να τις υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης αμφιβολία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε. Σήμερα λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης, τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας όπου υπεγράφει η διακήρυξη των 27 για το μέλλον της Ευρώπης, το κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης και την ανάγκη να το προφυλάξουμε. Θετικό ότι υπάρχει σαφής αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρώπης. Αυτές οι αναφορές έλειπαν τα τελευταία χρόνια από κείμενα με μια αμιγώς τεχνοκρατική γλώσσα. Όμως οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη. Είναι γνωστό ότι έθεσα στο επίκεντρο της συζήτησης το κρίσιμο ερώτημα αν το κοινωνικό κεκτημένο ισχύει και αν αυτό το κοινωνικό κεκτημένο είναι προσβάσιμο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς η απάντηση που πήρα είναι καταφατική. Μένει όμως να δούμε αν η πράξη από τα λόγια θα συνεχίσει να απέχει. Και αυτό θα το δούμε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση η καταφατική απάντηση των επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε σε μια μάχη που αφορά τόσο τους εργαζόμενους και το λαό της Ελλάδας εν γέννη, όσο όμως και τους εργαζόμενους και όλους τους λαούς της Ευρώπης. Δεν μπορώ παρά να επισημάνω μια αντίφαση. Δίνουμε μια μάχη η ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό των εργαζομένων της χώρας μας, χωρίς να έχουμε την στήριξη σε αυτή τη μάχη των επίσημων συνδικαλιστικών οργάνων στη χώρα μας. Τα συνδικάτα στη χώρα μας δυστυχώς είναι στην οπισθοφυλακή και όχι στην πρώτη γραμμή, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα σας θυμίσω μόνο ότι στο κρίσιμο δημοψήφισμα βρέθηκα για να υπερασπιστούν την ανάγκη να πούμε ναι σε μια κακή συμφωνία και όχι να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη. Δεν είναι βεβαίως όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, εμείς δίνουμε έναν αγώνα και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε για να προστατεύσουμε τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, να προστατεύσουμε το κοινωνικό κεκτημένο και να ανακτήσουμε και την αξιοπιστία. Την αξιοπιστία της πολιτικής, την αξιοπιστία του συνδικαλισμού, την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για επίθεση που στο στόχαστρό της έχει την περιουσία της ΔΕΗ με σκοπό αυτή να περάσει σε εξευτελιστικές τιμές σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα, κάνει λόγο ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κουρλέτης, σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Υπουργός τελειτεύει τα σενάρια που κάνουν λόγο για παραχώρηση του 40% της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του 40% της ΔΕΗ εκφράζει με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο νυν Υπουργός Εσωτερικών και πρώην Υπουργός Ενέργειας Πάνος Κουρλέτης. Γιατί λοιπόν σήμερα οι θεσμοί αγνοούν ότι είχε προηγουμένως μέχρι και την πρώτη αξιολόγηση συμφωνηθεί, γιατί θέτουν ζητήματα έξω από τα όρια της συμφωνίας, επαναφέροντας σενάρια για πώληση του 40% των μονάδων της ΔΕΗ, διερωτάται Υπουργός, ο οποίος κάνει λόγο για επίθεση που στο στόχαστρό της έχει την περιουσία της ΔΕΗ με σκοπό αυτή να περάσει σε εξευτελιστικές τιμές σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα. Υποστηρίζει ότι σε αυτή την επίθεση συμπράττουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως στελέχη των διαπραγματευτικών κλιμακίων από τη μεριά των δανειστών παίζουν από ό,τι λέγεται ακριβώς αυτό το ρόλο της προώθησης συγκεκριμένων συμφερόντων. Δεν είμαι οπαδός παροχημένων αντιλήψεων που δεν αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που έχουν συμβεί στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, της οποίας είμαστε αναπόσπαστο μέλος, ούτε υπερασπίζομαι με μονοπωλιακές καταστάσεις και ξεπερασμένα μοντέλα περασμένων δεκαετιών, ούτε όμως θεωρώ πως η κυβέρνησή μας δεν θα πρέπει να αντιταχθεί στον επιχειρούμενο κανιβαλισμό της ΔΕΗ, τονίζει ο Πάνος Κουρλέτης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με άρθρο του NGR, η Γενόπ θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά της πώλησης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιώργος Αδαμίδης έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. Ο Γιώργος Αδαμίδης επιβεβαίωσε την προοπτική πώλησης λιγνητικών μονάδων, όχι και υδροελεκτρικών σε αυτή τη φάση, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμη το χαρτοφυλάκιο που θα πωληθεί. Ο πρόεδρος Γενόπ κάλεσε σε συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις τους φορείς της κοινωνίας τουλάχιστον της Δυτικής Μακεδονίας, όπως έγινε και το 2014, είπε χαρακτηριστικά. Όπως μεταδίδει το NGR, οι δανειστές πιέζουν για πώληση του 40% των λιγνητικών και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ και μάλιστα με ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα, δηλαδή εκκίνηση της διαδικασίας του φθινόπωρου με market test που θα καταδείξει το ενδιαφέρον της αγοράς για την απόκτηση μονάδων, καθορισμό του καλαθιού των προσπόληση μονάδων ως το τέλος του χρόνου και ολοκλήρωση του διαγωνισμού μέσα στο 2018. Παραμένοντας στο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι καιρός να σταματήσουν τα πειράματα της κυβέρνησης με τη ΔΕΗ και την αγορά ενέργειας. Αυτό μεταξύ άλλων επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηγάκης, αναφορικά με τα σενάρια που ακούσατε προηγουμένως. Στο στόχαστρο του κόμματος βρέθηκαν και οι κυβερνητικοί χειρισμοί στη δικαιοσύνη με αφορμή την ηχηρία, αν μη τι άλλο, παρέτηση της εισαγγελέως διαφθοράς. Είναι καιρός να σταματήσουν πια τα πειράματα της κυβέρνησης με τη ΔΕΗ και την αγορά ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Τρόικα συμφώνησαν το 2015 να περιοριστεί το μερίδιο της ΔΕΗ από το 95% της αγοράς στο 50% μέχρι το 2020, σε 4 χρόνια. Και αυτό με μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα για την επιχείρηση και το δημόσιο. Μια ιδιωτικοποίηση δηλαδή δωρεάν. Ένα μοντέλο Frankenstein που οδηγεί τη ΔΕΗ στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα, ο κ. Κουρλέτης υπερασπίζεται αυτό το μοντέλο επιτιθέμενος στην ίδια τη διοίκηση της ΔΕΗ για τις επιφυλάξεις της. Και η κυβέρνηση εμφανίζεται να παλεύει ηρωικά υπέρ της ακινησίας που οδηγεί με βεβαιότητα σε κατάρρευση της ΔΕΗ. Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε το πρόγραμμά της που οδηγεί σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για την αγορά ενέργειας και στη σωτηρία της ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας τα έσοδα για να προχωρήσει η επιχείρηση στο μέλλον. Τα μόνα συμφέροντα που υπηρετεί η μέχρι τώρα πολιτική της κυβέρνησης είναι εκ των πραγμάτων εκείνα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ζημιώνεται κέρια και πλήττεται η εθνική οικονομία στο σύνολό της. Η παρέτηση της εισαγγελέως διαφθοράς κυρίας Ελένης Ράικου επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις ανησυχίες που επανειλημμένως έχουμε διατυπώσει για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δικαιοσύνης. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι έκριθμη. Η δημόσια στοχοποίηση μιας κορυφαίας εισαγγελικής λειτουργού από φιλοκυβερνητικό έντυπο δημιουργεί εύλογα πολιτικά ερωτήματα. Ιδίως όταν αυτή η λειτουργός κάνει λόγο για παράκεντρα εξουσίας και διαφθοράς που στόχο έχουν τη συγκάλυψη διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών, αφήνοντας επιπλέον αιχμές για ελιπέστατη θεσμική κάλυψη από την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και ακόμα περισσότερο, όταν το ουσιαστικό αποτέλεσμά της είναι η αναχέτηση της έρευνας
σε μια μεγάλη υπόθεση διαφθοράς στο χώρο του φαρμάκου. Η θέση μας είναι σαφής και καθαρή. Χρέος της πολιτικής ηγεσίας της δικαιοσύνης της χώρας είναι να αφήσει τους δικαστές και εισαγγελείς ελεύθερους να ασκήσουν απερίσπαστη και ανεπηρέαστη τα καθήκοντά τους, παρέχοντας σε αυτούς τις απαραίτητες θεσμικές εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε όλα τα τεκτενόμενα γύρω από το Τέμενος Βαγιαζίτ. Βρισκόμαστε μερικά 24 ώρα μετά. Ήδη έχουν γίνει πρώτες επισκέψεις. Ήρθε και υπουργός εδώ. Όλα αυτά, υπουργός πολιτισμού φυσικά, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό Εύρου, με έναν εκ των τριών, τον κύριο Γιώργο Καΐσα. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας και είστε κοντά μας για να κάνουμε και μαζί, καθότι θα έχουμε θέματα και συνέχεια του δελτίου, κύριε Καΐσα, μία αποτίμηση της παρουσίας της Υπουργού. Είχαμε τη Γενική Γραμματέα από την πρώτη στιγμή. Μετά ήρθε και η κυρία Κονιόρδου την Κυριακή. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει κυβερνητική μέρημνα πάνω από το ζήτημα. Να ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος ή αν είστε βέβαιος, γιατί όχι, αν θα προχωρήσει σύντομα. Κατέβηκε και ο κύριος Τόσκας με την ευκαιρία της παρέλασης που παρέστη στην Ορεστιάδα. Είναι, που λένε, συναρμόδιος υπουργός με την έννοια του Υπουργείου που έχει. Λοιπόν, πράγματι εγώ νομίζω ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης μας εξέπληξε θετικά. Δηλαδή, δύο υπουργοί, γενικοί γραμματέας και ξεκίνησαν και τα πράγματα να δουλεύουν. Δηλαδή ήδη οι στέγοι και οι γερανοί είναι εκεί, απομακρύνονται. Ελπίζω και έτσι πιστεύω ότι αυτό που λέει ουδέν κακό να μην γες καλού, αυτή η καταστροφή πολύ σημαντική, το μνημείο αυτό που κινδύνευσε να καταστραφεί ο Ρουσχερός, να είναι ευκαιρία να αναδειχθούν όλα τα μνημεία του Δημοτήχου, όλη η ιστορία του, γιατί πραγματικά είναι ένας ιστορικός τόπος, όχι μόνο της Βυζαντινής, ας πούμε, ιστορίας, αλλά νομίζω ότι πάει και παραπέρα. Δεν θα το αφήσω ασχολίαστο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε βουλευτά. Θα το κρατήσω για τη συνέχεια. Θέλω όλα τα αυτά να ρωτήσω προηγουμένως αν πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό το ενδιαφέρον, το οποίο προφανώς είναι μεγάλο λόγο και του διεθνούς ενδιαφέροντος που υπάρχει για το Τέμενος, θα συνεχιστεί και θα εφαρμοστεί στην πράξη. Και το ρωτώ αυτό γιατί το πρόσφατο παρελθόν έδειξε ότι οι διαδικασίες καθυστέρησαν σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση του Τέμενους. Αυτή η καταστροφή μπορεί να είναι η αφορμή για μια επιτάχυνση της διαδικασίας ανακατασκευής. Νομίζω ότι μας ξύπνησε όλους αυτή η καταστροφή. Μας ξύπνησε και με την έννοια του ότι έχουμε και τη γειτονιά μας που λένε που πρέπει να φανούμε εντάξει, να μην δοθεί και δεν δόθηκε και δεν πέρασε, που λένε, από το μυαλό κανένα να εκμεταλλευτεί ή να προβοκάρει ένα τέτοιο ατύχημα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι η ουσία, το πιο ουσιαστικό είναι ότι εμείς σαν χώρα, σαν τόπος εδώ, πρέπει αυτά τα μνημεία μας, τα παγκόσμια φήμης, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πρέπει να τα φυλάμε σαν τα μάτια μας. Το ενδιαφέρον φαίνεται ότι είναι υπαρκτό, πραγματικό, ουσιαστικό. Νομίζω ότι να μην με ψημιρούμε πάντα και γκρινιάζουμε και δεν κάνουμε και δεν δείχνουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όλοι κινητοποιηθήκανε από τους βουλευτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλοι μας που κάναμε, που λένε, υπόμνημα. Νομίζω ότι και είναι πραγματικό, δηλαδή το έτσι το εσπράττω εγώ τουλάχιστον. Είπατε και κάτι πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως, κύριε Καΐσα. Είπατε ότι ενδεχομένως αυτό να λειτουργήσει και ως μια πρώτη τάξης ευκαιρία να προωθηθεί και να αναδειχθεί το διδημότυχο και ευρύτερα. Άλλωστε, δεν είναι καθημερινό φαινόμενο. Νομίζω ότι είναι και πρωτοφανές για το διδημότυχο να έχει την Υπουργό εκεί, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου εκεί, αλλά και λίγα 24 ώρα μετά τον κύριο Τόσκα. Είναι μια αφορμή ενδεχομένως να αναδειχθούν και τα υπόλοιπα μνημεία της περιοχής και συζητώντας το με τον Δήμαρχο. Μου επεσήμανε την δική του ίδια αισιοδοξία. Θέλω να ρωτήσω αν μοιράζεστε και αν ενστερνίζετε και εσείς την ίδια άποψη και τι μπορεί να γίνει από τη δικιά μας πλευρά προκειμένου να πιέσουμε να μπει για τα καλά το Δημότυχο σε αυτόν τον χάρτη των μνημείων και της κληρονομιάς. Κοιτάξτε, το Δημότυχο πραγματικά είναι μια ιστορία. Μια ιστορία όλης της περιοχής, αλλά και διαχρονικά. Δηλαδή δεν είναι μιας μικρής περίοδου.
από τα τείχη της και από την Πλατινούπολη και από την Τζαμιά του και, και πολλά που καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου που δεν παρέμειναν, λείψαν ας πούμε, αλλά και η γενικότερη περιοχή γύρω από το Δημότικο. Υπάρχουν τόσα μνημεία τα οποία χρειάζονται που λένε συντήρηση, αξιοποίηση και πώς να το πω, θα αναδείξει και την περιοχή και τουριστικά, οικονομικά, θα βελτιωθούν τα πράγματα. Νομίζουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε σε καλό δρόμο. Και θα το ξαναπώ ότι αυτό το ατύχημά μας, αυτό το κακό που συνέβη, θα μας βοηθήσει να έχουμε ωφέλη περισσότερα και να πράξουμε αυτό που πρέπει. Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ για λίγο. Το κρατώ, κύριε Βουλευτά. Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ για λίγο ακόμη την παρουσία σας και να ρωτήσω, μιας που είμαστε στο Δημότυχο, δεν θα αλλάξω γεωγραφική περιοχή, αλλά θα αλλάξουμε θεματολογία, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το νοσοκομείο. Ξέρω ότι φέρατε την Πέμπτη, λίγα 24 ώρα πριν, φέρατε εκ νέου σε Επιτροπή της Βουλής το θέμα, το ζήτημα της αυτονόμησης. Μιλούμε πάντα για την αυτονόμηση του νοσοκομείου Δημοτήχου. Θέλω να ρωτήσω τι απάντηση πήρατε, κύριε Γκαΐσα, και πώς προχωρά το αίτημα, ένα πάγιο αίτημα το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλάκις. Πράγματι την Πέμπτη είχαμε ακούγαμε τα πεπραγμένα των διπεαρχών και συγκεκριμένα ήταν ο διπεάρχης της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας που υπάγεται και το Δημότυπο και εκεί με την ευκαιρία αυτήν των πεπραγμένων και ο διπεάρχης και η Επιτροπή είμαστε της γνώμης και ήμασταν πάντα ότι η συνένωση των νοσοκομείων αυτών συγκεκριμένα ας πούμε του Δημοτήχου με την Αλεξανδρούπολη όχι μόνο δεν βοήθησε αλλά έκανε ζημιά και, και στα δύο τα νοσοκομεία γιατί όπως ξέρουμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι άλλων προδιαγραφών, είναι περιφερειακό νοσοκομείο, είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο, άλλους στόχους έχει. Το νοσοκομείο του Δημοτήχου είναι ένα νομαρχιακό νοσοκομείο το οποίο που λέμε και λόγω απόστασης που απέχει από το μεγάλο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι άλλος ο στόχος, η περίθαλψη του ντόπιου πληθυσμού εκεί πέρα, η εξυπηρέτηση της περιοχής. Λοιπόν, ούτε σε αυτό βοήθησε η συνένωση. Και με την ευκαιρία αυτή, ο απολογισμός αυτός, δηλαδή αυτή τη διετία, αλλά και την προηγούμενη, γιατί από το 12 είναι αυτή η σύνδεση, απέδειξε σε όλους πλέον ότι δεν ωφέλησε αυτή η σύνδεση, μάλιστα έκανε ζημιά. Όπως ο ίδιος ο διπεάρχης είπε ότι δεν έδωσε δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ούτε τα προγράμματα του Ιντερνετ. Και με την ευκαιρία αυτή και επειδή ήταν παρόν ο Υπουργός, και ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε ότι πράγματι αυτή η σύνδεση των νοσοκομείων ζημίωσε το Δημότυχο, το ανέφερε ονομαστικά που λέμε, και θα το διορθώσουμε αυτήν τη ζημιά που πρόκειται με το να δοθεί αυτονομία στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Κατηδίαν που κουβεντιάσαμε με το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται τώρα για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα μπει η τροπολογία αυτή και θα ξεκινήσει η διαδικασία της αυτονόμησης. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μας λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό, κύριε Γκαΐσα. Το νοσοκομείο όμως δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή η αυτονομία του δεν μας φτάνει, δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, θα δώσει δυνατότητες ανάπτυξης παραπέρα και τέτοια, αλλά δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Τα άμεσα προβλήματά του είναι η στελέχωση, όπως επισημάνθηκε και στην σύσκεψη που κάναμε στο Δημότυπο οι τέσσερις βουλευτές με το Σεβασμιότητο, με τρεις δημάρχους, με όλα τους ενδιαφερόμενους, ότι έχουμε άλλους δύο στόχους, τη στελέχωση, την οποία προχωράμε και εκεί καλά. Μέχρι τώρα έχουν διοριστεί 22 άτομα, 22 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, αρκετοί από αυτούς γιατροί, νοσηλευτές, άλλο προσωπικό. Θέλει παραπάνω στήριξη και άλλα στελέχη να το στελεχώσουν και να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την πολύ σημαντική αποστολή που έχει, να μπορεί να αντιμετωπίζει άμεσα τους ασθενείς της περιοχής του Βορείου Εύρου. Και άλλα στελέχη και μόνιμα στελέχη, επιτρέψτε μου να πω, και αυτό το λέω μιλώντας και συνομιλώντας σχεδόν καθημερινά με τους ανθρώπους από πάνω. Χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Βουλευτά, που δόθηκε και χρονοδιάγραμμα και δεν μένουμε στα λόγια, δεν μένουμε στην υπόσχεση. Ελπίζω πραγματικά να το δούμε στην πράξη στο επόμενο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο θα μπει, θα έχει και τη στήριξη των υπόλοιπων κομμάτων.
Νομίζω ότι θα έχει, παρόλο που οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν αυτή την κίνηση, πιστεύω τώρα εκ των πραγμάτων, γιατί είδα στην πράξη ότι αυτά τα νοσοκομεία που συνδέθηκαν, πολλά έχουν υποστεί και ζημίες. Όχι, δεν είχαν ωφέλη ούτε οικονομικά ούτε άλλα, αλλά έχουν ζημιωθεί κιόλα. Και νομίζω ότι στην πράξη, όταν αποδεικνύεται αυτό, νομίζω ότι δικαιούνται και οι προηγούμενοι που πήραν τις αποφάσεις αυτές να συνδέσουν τα νοσοκομεία, δικαιούνται τώρα να μετανιώσουν και να τα ψηφίσουν και αυτοί να γίνουν αυτοτελή. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, εν αναμονή του νομοσχεδίου, σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση και περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα, μάλλον παραμένοντας στα θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή του Δημοτήχου, σε ανακοίνωση προέβη από την πλευρά του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου, κ. Δημοσχάκης, με αφορμή την αναβολή της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει ο ίδιος στις 15 Μαρτίου για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Δυστυχώς αναβλήθηκε με υπετιότητα του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που είχα καταθέσει στις 15 Μαρτίου και αφορούσε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Δημοτήχου που οδηγείται στη συρρήκνωση, στην απαξίωση και στην υποβάθμιση με ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης. Θα ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τις ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και για το σοβαρό ζήτημα της αυτονομίας και αυτοτέλειάς του που είχε τεθεί στο Διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο Δημοτήχου στις 18 Μαρτίου και έχει υποστηριχθεί από όλους τους συμμετέχοντες, θεσμικούς παράγοντες αλλά και τους βουλευτές του Νομού Εύρου. Μάλιστα, στο Διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο είχα προτείνει στους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης να κάθονται στα αυτά βουλευτικά έδρανα με τη σειρά κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στέλνοντας με αυτή την εικόνα το μήνυμα της ενότητας και της από κοινού διεκδίκησης των οσάνω ετοιμάτων μας. Εκφράζω την ελπίδα ότι η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης θα οριστεί από το Προεδρείο της Βουλής σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι σοβαρά και χρήζουν άμεσης επίλυσης. Παραμένοντας στο βόρειο κομμάτι του Εύρου, κυρίες και κύριοι, ένα νέο πλήγμα έχει δεχθεί η αγορά του Δημοτήχου ύστερα από την πυρκαγιά στο τέμενος Βαγιαζίτ, σύμφωνα με τους επαγγελματίες. Οι εργασίες για την αποκατάσταση του μνημείου προχωρούν με αποτέλεσμα τον περιμετρικό αποκλεισμό της πλατείας στο κέντρο για τη διαφύλαξη φυσικά της ασφάλειας των πολιτών. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την περαιτέρω πτώση της κίνησης στα εμπορικά καταστήματα, με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Επαγγελματιών να κάνει λόγο ακόμη και για αποζημιώσεις των επιχειρηματιών. Πλήγμα έχει υποστεί η αγορά του Δημοτήχου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στο ανεκτήμητης της ιστορικής αξίας τέμενος Βαγιαζίτ. Στο μνημείο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης των τμήματων της στέγης με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό περιμετρικά της πλατείας και τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων όπως και των πεζών από το σημείο. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη μείωση της κίνησης της επιχειρήσης της περιοχής, γεγονός που, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Δημοτήχου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πλήγμα που υπέστη η ψυχολογία των καταναλωτών. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία της πόλης. Η κεντρική πλατεία του Δημοτήχου είναι κλειστή από αυτοκίνητα και επιτρέπεται μόνο η διέλευση πεζών στην άκρη μακριά από το τέμενος, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα να καταρρεύσουν κομμάτια και να φύγουν λαμαρίνες να χτυπήσει κάποιος. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά η ψυχολογία των καταναλωτών και των καταστηματαρχών και, όπως είναι γνωστό, η αγορά είναι ψυχολογία πρώτα απ' όλα. Δυστυχώς τα γεγονότα, τα αρνητικά γεγονότα, το ένα έρχεται μετά το άλλο. Υπάρχει αρνητική κατάσταση με το νοσοκομείο Δημοτήχου, που έχουν γίνει τα γνωστά, οι γνωστές συζητήσεις περί αυτονόμησης και περί ενίσχυσης με επιπλέον νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, όπως επίσης και ενίσχυσή του με νέα μηχανήματα και νέο σύγχρονο εξοπλισμό. Αμέσως μετά ήρθε το πρόβλημα με τη φωτιά στο τέμενος. Ήταν η ελπίδα για το Δημότυχο ότι θα φέρει κάποια επισκεψιμότητα στην πόλη μας. Και αυτό θα έφερνε μία κίνηση στην αγορά. Δυστυχώς, μετά τις τελευταίες εξελίξεις της πυρκαγιάς, όλα αυτά φεύγουν πια από το μυαλό μας και υπάρχει ένα μούδιασμα. Να σημειωθεί πως το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται δίπλα από το τέμενος παραμένει κλειστό από την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.
Οι καταστηματάρχες και οι τοπικοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν το πότε θα αποκατασταθεί η κίνηση στην περιοχή, αφού αυτό θα γίνει ύστερα από την περάτωση των εργασιών απομάκρυνσης των κατεστραμμένων τμήματων της οροφής του μνημείου. Μέχρι τότε, η κίνηση περιμετρικά της πλατείας έχει απαγορευτεί με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων για τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών. Δεν θέλουμε άλλα αρνητικά γεγονότα να συμβούν στην πόλη μας. Θα πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα του Δημοτήχου όχι μόνο η κεντρική διοίκηση, αλλά και η περιφέρεια, να βοηθήσουν όπως μπορούν τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι τελικά θα χρειαστούμε αποζημιώσεις, γιατί η αγοραστική δύναμη και η ψυχολογία έχει καταρρεύσει. Για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία της πόλης και να έρθουμε σε μια κανονικότητα, θα πρέπει να φύγουν όλα αυτά τα κομμάτια της σιδηροκατασκευής που κρέμονται και είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Τώρα δεν μπορώ να σας πω εγώ πόσες μέρες θα χρειαστούν, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ας πούμε, οι καιρικές συνθήκες, χθες είχαμε βροχή, δεν μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι με βροχή. Εξαρτάται από την ίδια τη ζημιά που έχει γίνει και το πόσα συνεργεία θα δουλεύουν. Σε 6 μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή σταθμού διοδίων στη Μέστη της Ροδόπης. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται καθώς η Εγνατία Οδός δεν φαίνεται να προωθεί τα διόδια με αναλογική χρέωση, όπως προβλέπει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δηλώνει πως δεν θα δεχθεί με τοπικά διόδια στη Μέστη, αλλά ούτε και στο Αρδάνιο του Εύρου, όπως προτείνει το ΤΑΙΠΕΔ. Σε Σιάτιστα και Αρδάνιο Εύρου σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργία σταθμών διοδίων, καθώς η υποβολή προσφορών για τα διόδια σε Αλιάκμονα και Βενέτικο που έχουν δρομολογηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ θεωρείται πως δεν θα έχουν μεγάλη αποδοτικότητα. Την προοπτική αυτή σχολίασε με έντονο ύφος ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βαγγέλης Λαμπάκης, και ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας. Ξαφνικά βρισκόμαστε πρώτη δημιουργία με τοπικών διοδίων στη Μέστη και έχει αναγγελθεί και το Αρδάνιο. Δεν δέχομαι με τοπικά διόδια ούτε στη Μέστη, ούτε στο Αρδάνιο. Άρα λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε κινητοποιήσεις οι οποίες θα σταθούν απέναντι σε αυτήν την παράληψη της τήρησης της υπόσχεσης των δύο ηγεσιών, τα ΙΠΕΔ και Υπουργείου, άσχετα αν κατά τα άλλα συνειδησιακά θέλουν να είναι ταυτισμένοι με τη θέληση του λαού μας, αλλά έχουν την ευθύνη ως ηγεσίες να πουν και κάτι περισσότερο του λαού και να σταθούν πιο μπροστά από το λαό, αφού έτσι θέλουν και αυτοί. Και βέβαια να αντιληφθούν κάποιοι ότι όσο και αν φτάσαμε σε ένα σημείο να μην κυβερνάται η Ελλάδα από τους 300 βουλευτές και από την εκτελεστική εξουσία, η οποία δεν μπορεί δυστυχώς, όπως φαίνεται, να εκτελεί βούληση ανύπακτη, αφού είναι ανύπακτη, των 300 της Βουλής. Και αφού φαίνεται ότι, όπως στη δήλωσή μου είπα προχθές, ότι η παραβίαση της ειδικής μας κυριαρχίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας γίνεται πολλαπλώς και στον εναέριο χώρο και στον θαλάσσιο χώρο, μακάρι να μην συμβεί αυτό ποτέ και στον χερσαίο χώρο, δεν μένει παρά να πούμε εμείς ως λαός ότι δεν αντέχουμε άλλο και δεν μπορούμε λίγο-λίγο να ανεχόμαστε κάθε φορά να συμπυκνώνονται και να συρρυκνώνονται ταυτόχρονα τα δικαιώματά μας, με αποτέλεσμα σε λίγο να μην μπορούμε να φάμε και να ζήσουμε τα παιδιά μας. Η ιστορία με τα διόδια είναι γνωστή, είναι μια πριν από 10 χρόνια τουλάχιστον υποχρέωση που είχε αναλάβει το Υπουργείο και οι κυβερνήσεις σε σχέση με την Εγνατία. Λοιπόν, εκτός από τα 8 που είχαν γίνει, συμφωνηθεί, θα είναι 10 και είναι να πραγματοποιηθούν άλλα 10 διόδια σε όλο το μήκος της Εγνατίας. Λοιπόν, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτόν τον τρόπο που γίνονται τα διόδια, δηλαδή τα μετοπικά. Λοιπόν, είχαμε κάνει και την πρόταση και στην Εγνατία ΑΕ και στο ΤΑΙΠΕΔ, ότι να γίνουν τα διόδια αναλογικά.
ανάλογα δηλαδή με τη διαδρομή που κάνεις, να είναι εκεί που μπαίνεις και εκεί που βγαίνεις να πληρώνεις, όπως εφαρμόζεται δηλαδή σε όλη την Ευρώπη. Η κατασκευή των διοδίων που προωθεί η Εγνατία Οδός, αλλά όχι σε αναλογικά διόδια όπως προβλέπει η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, προκαλεί αντιδράσεις. Πρόκειται για ηλυμένη απόφαση και δρομολογείται η λειτουργία σταθμού διοδίων στη Μέστη εντός 6 μηνών. Πριν μερικές ημέρες υπογράφηκε η κατασκευή 4 νέων μετοπικών σταθμών διοδίων στο δίκτυο της Εγνατίας Οδού, ανάμεσά τους και αυτός της Μέστης Ροδόπης. Δυστυχώς δεν ήταν έτσι υπογεγραμμένη η σύμβαση και ήταν με τον παλιό τρόπο. Λοιπόν, αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε όσο μας παίρνει. Ο υπουργός, ο κύριος Σπυρίτης, τουλάχιστον σε συναντήσεις που είχαμε, είναι σύμφωνος και αυτός με την αναλογική εφαρμογή των διοδίων. Μάλιστα, πρόσφατα διάβασα μια πολύ εξαιρετική πρόταση που έκανε. Υπάρχει τρόπος δορυφορικά πλέον να ελέγχονται τα διόδια, δηλαδή μέσω δορυφόρου τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένο δρόμο, εφόσον έχουν ένα εφοδιασμένα είναι με ένα σαν τσιπ, σαν ένα μηχανισμό εν πάση περιπτώσει, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα τεχνολογικά μέσω δορυφόρου να καθορίζεται πώς ήταν η διαδρομή και ανάλογα να πληρώνει. Έχει εφαρμοστεί αυτό, εφαρμόζεται στη Γερμανία και είναι μια καινούργια τεχνολογία στην οποία με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με πολύ, έτσι, με πολύ μικρό ποσοστό διαφυγής μπορεί να εφαρμοστεί. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε προς αυτήν τη λύση. Θα αντιδράσουμε στο βαθμό που μπορούμε και από όλες τις πλευρές για να μην εφαρμόσει το ΤΑΙΠΕΔ και η Εγνατία αυτήν την σύμβαση, την οποία βέβαια είναι παλιά υπογεγραμμένη, όπως είπα. Φτάνει πια, είναι κρίμα και ντροπή. Και αν μεν κάποιοι θεωρητικολογούν, ο Πρωθυπουργός της χώρας πολύ καλά έθεσε το θέμα και το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν έχει τα ίδια δικαιώματα ή αν πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα ο Έλληνας πολίτης ενταγμένος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε. Συμφωνώ απολύτως με την ερώτηση που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός. Από το να κάνουμε μια ερώτηση όμως θεωρητικολογώντας, για να δείξουμε μόνο ότι θεωρητικολογούμε μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο πρακτικό που λέει ότι αγωνιζόμαστε για αυτήν την πρακτική συμπεριφορά και για αυτήν την ενσωμάτωσή μας στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε, έχοντας τα ίδια δικαιώματα με τον Γάλλο, τον Γερμανό και οποιοδήποτε άλλον. Και τον Ιταλό, ας βάλουμε και την Νότια Ευρώπη. Η Εγνατία Οδός λοιπόν προχωρά στην υλοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώην Υπουργείου Υποδομών που προέβλεπε τη λειτουργία 18 σταθμών διοδίων στον οριζόντιο άξονα και τους τρεις βασικούς καθέτους, αλλά είναι ηλίου φαϊνότερο ότι δεν προσαρμόζεται με τη σαφή οδηγία για την εγκατάσταση από το 2017 αναλογικών σταθμών διοδίων. Δυσκολευόμαστε από ό,τι λένε και το ΤΑΙΠΕΔ και γιατί στη συνάντηση που είχαμε και σαν βουλευτές που έχουμε σχέση με την Εγνατία όλη της Βορείου Ελλάδος, είχαμε μια συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ πρόσφατα πριν από 10 μέρες περίπου και το επιχείρημα που λέγανε είναι ότι έπρεπε μέχρι τώρα να έχουν γίνει τα διόδια και το μόνο που μας κυνηγάει δηλαδή ήταν ο χρόνος. Λοιπόν, στο τέλος νομίζω ότι μια παράταση θα μπορούσε να αλλάξει ο σχεδιασμός αυτός. Χρειάζεται λοιπόν ένα αγώνας ώστε σε αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει μέχρι την υλοποίησή του να νιώσω την ανάσα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ότι προχωράει και στην υλοποίησή του. Είμαι λοιπόν ένας Ευρωπαίος πολίτης που βρίσκομαι μέσα στην Ευρωζώνη, βρίσκομαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω τα δικαιώματα αυτά, δηλαδή να αντιμετωπίζω δίκαια τα προβλήματα και να λέω δεν πρέπει να συμβεί το μετοπικό διόδιο, γιατί αυτός ο σταθμός των διοδίων δεν είναι δίκαιος. Έχω το δικαίωμα λοιπόν να το πω, γιατί ούτως ή άλλως το παραπάνω πέραν του δικαίου, το αναλογικό, δεν έχω ούτως ή άλλως το πληρώσω. Για να μην φτάνουμε σε αυτό το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, που δεν είναι βέβαια του Ντάριο Φω, αλλά είναι μια ελληνική πραγματικότητα η οποία έχει πάρει σάρκα και οστά και έχει δημιουργήσει και ποινικούς δυστυχώς κατηγορούμενους. Ποιους? Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν αντέχουν την αδικία. Και σήμερα, εδώ που φτάσαμε με τη συρρήκνωση των συντάξεων, των μισθών και την μεγέθυνση του ποσοστού της ανεργίας, το δεν πληρώνω πια
είναι ένα γεγονός ανυπέρβλητο. Δεν θα πληρώσουμε. Θα γίνουμε και ποινικά κατηγορούμενοι πλέον όλων των άλλων. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχουμε ευθύνη όλοι εμείς που βρισκόμαστε πάνω στα πράγματα να οδηγήσουμε το λαό σε κοινωνικούς αγώνες. Παρακολουθούμε στενά το συγκεκριμένο θέμα, φυσικά, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται η πόλη του Δημοτήχου ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά του Τεμένους Βαγιαζίτ. Το ζήτημα αποτέλεσε την κεντρική θεματική τόσο της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού Λιδίας Κονιόρδου, όσο και της παρουσίας του αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών του κ. Τόσκα. Αμφότερα είχαν κατηδίαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο, κατά τη διάρκεια των οποίων τέθηκε και το ζήτημα της αυτονόμησης του νοσοκομείου της πόλης, αλλά επίσης έγινε διατύπωση σειρά αιτημάτων από την πλευρά του Παρασκευή. Το καμένο Τέμενος Βαγιαζίτ επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου προκειμένου να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής. Την κυρία Κονιόρδου συνόδευσε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη, η οποία βρέθηκε στον Εύρο από την πρώτη ημέρα της καταστροφής. Την Υπουργό υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Δημοτήχου στο σημείο που βρίσκεται το Τέμενος Βαγιαζίτ. Η κυρία Κονιόρδου πήρε μέρος και σε σύσκεψη στο Δημαρχείο, όπου ενημέρωσε τους φορείς της περιοχής για τα σχέδια του Υπουργείου σχετικά με την αναστήλωση του μνημείου. Κατέφτασε η κυρία Κονιόρδου, η Υπουργός Πολιτισμού, από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης κατευθείαν στην πλατεία και στο Τέμενος Βαγιαζίτ, όπου πραγματικά η κυρία Υπουργός, μπορώ να πω, έπαθε σοκ με το θέμα που αντίκρισε, με την μεγάλη καταστροφή της οροφής του Τεμένους. Ήρθαμε στο Δημαρχείο, έγινε μία σύσκεψη και με τους συνεργάτες της. Παρευρέθηκε μάλιστα και ο Μητροπολίτης μας, ο κύριος Δαμασκηνός. Θέσαμε τα θέματα που υπάρχουν, βέβαια πρώτο και κυριότερο για το Τέμενος, όπου η κυρία Υπουργός είπε στους συνεργάτες της, αλλά και η ίδια και παρακάτω στο Υπουργείο, ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι το Τέμενος με γρήγορες διαδικασίες να γίνει η άμεση αποκατάστασή του. Θα συνεργαστεί, όπως είπαμε, με τους υπευθύνους του έργου και φυσικά μετά θα ξαναμιλήσουμε. Μάλιστα μας υποσχέθηκε να ξανάρθει. Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στα βήματα και τον σχεδιασμό εκ μέρους της πολιτείας για την αναστήλωση του Τεμένους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της αναστήλωσης θα πρέπει να προηγηθούν η απομάκρυνση του μεταλλικού στεγάστρου που καλύπτει το Τέμενος και το οποίο είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο της ανακαίνησής του, αλλά καταστράφηκε ύστερα από τη φωτιά, γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο, αλλά και η εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών από εξειδικευμένους αρχαιολόγους στο καμένο μνημείο. Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω, οι αρμόδιοι θα προβούν στην εκπόνηση νέας μελέτης που θα βασίζεται σε εκείνη της ανακαίνησης του Τεμένους, τροποποιημένης φυσικά ύστερα από τα νέα δεδομένα καταστροφής του μνημείου. Επίσης, η Υπουργός επεσήμανε πως η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου θα ληφθεί από το ΕΣΠΑ. Έθεσα και τα άλλα μεγάλα προβλήματα όσον αφορά με τα πολιτιστικά μνημεία που έχουμε εδώ. Πρώτα και κύρια και κύριο είναι το κάστρο, τα βυζαντινά τείχη εδώ που έχουμε, που ήδη άρχισαν και πέφτουν πέτρες και κινδυνεύουν πραγματικά και ζωές των ανθρώπων, όπως και μετά την πλήρη λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που όπως χαρακτηρίζει το Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτικού, το οποίο βέβαια και λειτουργεί αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει ακόμα τον αριθμό φυλάκων και των αρχαιολόγων που πρέπει να έχει. Αλλά και ένα θέσαμε και άλλα, σας λέω τα πρώτα που θέσαμε, είναι για την Πλωτινούπολη, όπου υπάρχει μια μελέτη για σκέπαστρο, ώστε να γίνει επισκέψιμο. Πρέπει να τρέξει αυτό το έργο πραγματικά, γιατί είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο για όλη την Ελλάδα, αλλά και έχει το πρώτο υδραγωγείο στον κόσμο και μοναδικά ψηφιδωτά. Η μελέτη υπάρχει από το 2013 και είμαστε στη μελέτη ακόμα με τις παρατηρήσεις. Δεν μπορούν να παραμένουν έτσι αυτά τα μνημεία μας, τα οποία θα δώσουν, θα φέρουν επισκέπτες, θα φέρουν τουρισμό, θα φέρουν ανάπτυξη. Της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού στην πόλη του Δημοτήχου προηγήθηκε εκείνη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για θέματα προστασίας του πολίτη, Νίκου Τόσκα. Ο κύριος Τόσκας παρακολούθησε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Οριστιάδα, από όπου μετέβη στο Δημότυχο προκειμένου να επισκεφθεί το κατεστραμμένο Τέμενος Βαγιαζίτ μετά από την πρόσφατη πυρκαγιά.
Ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατηδίαν συζήτηση με τον Δήμαρχο, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκε σειρά ζητημάτων. Ζήτησα και είχα την επίσκεψη του κυρίου Τόσκα, ο οποίος φυσικά και θα ερχόταν για το Τέμενος, μια και ήταν στην Οριστιάδα στην παρέλαση. Πήγαμε μαζί στο Τέμενος και μετά ήρθαμε εδώ στο γραφείο αυτό, όπου του ζήτησα καταρχήν αυτά που αφορούν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρώτο και κύριο είναι να τελειώνει το μοναδικό και το μεγαλύτερο σκοπευτήριο της Ελλάδας που είναι εδώ στο Δημότικο, και είναι οι Μυτελές, και δεν χρειάζεται και πολλά χρήματα. Οι σχολές στη Φυλάκων να αναδειχθεί σε κέντρο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης Ευρωπαίων αστυνομικών. Και το τρίτο που ζητήσαμε είναι ότι να γίνει μια υποδιεύθυνση εδώ πέρα στο Δημότικο, μια και το προσωπικό υπάρχει, αλλά να στελεχωθεί και με περισσότερα οχήματα που χρειάζονται. Μεταξύ των αιτημάτων που κατέθεσε ο Δήμαρχος Δημοτήχου ήταν και η φίτηση γυναικών στη σχολεία στη Φυλάκων, με την δίκαιη κατανομή των γυναικών που περνούν στις σχολές στη Φυλάκων σε όλη τη χώρα. Ο Δήμαρχος ζήτησε την ενίσχυση της σχολής, για την οποία πρότεινε να λειτουργήσει και ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, ενώ τόνισε ότι πρέπει να λειτουργήσει και το σκοπευτήριο. Επιπλέον, ο κύριος Πατσουρίδης ζήτησε να γίνει στο Δημότικο αστυνομική υποδιεύθυνση. Δεν μπορούσα να μην θέσω και να μην συζητήσουμε και την αποκατάσταση του Τεμένους, μια και ως υπουργός, όπως του είπα, συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο και πρέπει να. Και έχει άποψη και γνώμη, να του είπα πώς έχουν όλα τα θέματα για να μπορεί να το θέσει στο Υπουργικό Συμβουλίο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, από τα τοπικά και περιφερειακά μας νέα θα κάνουμε μια στροφή στην δική σας ενημέρωση. Πάμε να παρακολουθήσουμε αμιγώς τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις και ποιος καλύτερος γι' αυτό από το Φάνη του Μαλκίδη. Φάνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Και είμαστε εδώ για να δούμε και να καταγράψουμε, είπα, αμιγώς οικονομικά και πολιτικά. Βέβαια, καλώς έκανες και συνέδεσαι το ένα με το άλλο, γιατί αν δεν υπάρξει το ευρύτερο, δεν μπορεί να υπάρξει και το ειδικότερο και το αντιστρόφος από το εισάτοπον απαγωγή, και προφανώς πάμε και σε άλλα μαθηματικά και όχι μόνο σχήματα. Άλλωστε, το έχουμε πολλές φορές ότι οι γενικότερες οικονομικές εξελίξεις διέπουν και τις εξελίξεις, ναι, προφανώς, ας πούμε, κλίμακα. Το Τέμενος και οι εξελίξεις για την περιοχή, για τον Εύρο, για το Δημότικο ειδικότερα, προφανώς έχουν και σύνδεση με το γενικότερο. Αν δεν υπάρξει αξιολόγηση, αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δώσ' μας τώρα τις τελευταίες πληροφορίες. Μιας που μας έβαλες, θα μου πεις, δεν χρειάζεται να μας βάλεις σε κλίμα αξιολόγησης. Είμαστε από πέρσι το Φεβρουάριο και γενικώς, συνεχίζουμε εδώ και 7 χρόνια. Να είμαστε στο ίδιο. Με όλα τα αυτά, Φάνη, φαίνεται ότι είχαμε εξελίξεις. Δεν ξέρω αν εξελίξεις ή σενάρια. Με επιφύλαξη το ρώτο, οι υπουργοί μας έκατσαν εκεί. Μιλώ για τον κύριο Τσακαλώτο, την κυρία Χτσιόγλου και τον κύριο Χουλιαράκη. Μείνανε στις Βρυξέλλες. Άλλοι λέγανε ότι κάθισαν δέσμοι, άλλοι έλεγαν ότι ήταν στο πλαίσιο της σκληρής διαπραγμάτευσης. Οι υπουργοί έμειναν, επέστρεψαν. Τι έφεραν στις βαλίτσες γυρνώντας και τι έδωσαν? Πάντως έχει και μια θεατρικότητα όλο αυτό το οποίο περιέγραψες και μια δραματοποίηση, αν μπορώ να το θέσω ως έτσι. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος, αλλά και σκηνοθέτες και σενεριογράφοι μπορούν να καταγράψουν όλες αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις, παύλα αξιολογήσεις και ό,τι άλλο έχει ονομαστεί, και νομίζω μπορεί να τους αποδώσουν στο κοινό των επόμενων ετών, το οποίο θα βλέπουμε αρκετό ενδιαφέρον τα όλα όσα διαδραματίζονται. Τώρα, να ξεκινήσω από το βασικό, το οποίο προκάλεσε και αντίδραση κυβερνητικούς στελέχους. Τι εννοώ? Δεσμεύτηκε και δεσμεύεται η κυβέρνηση, πρώτον, γραπτός να φέρει όλα όσα συμφωνηθούν και προφανώς και αυτονοήτως να τα βάλει στο τραπέζι, και δεύτερον, να χρησιμοποιώ τον όρο του Υπουργού, του κ. Σκουρλέτη, να κανιβαλιστεί το 40% της ΔΕΗ. Χρησιμοποιώ ακριβώς τα ίδια λόγια που χρησιμοποίησε και ο Υπουργός πρώην, τώρα είναι... Στο εσωτερικό, ήταν ενέργειας. Πρώην ενέργειας. Γι' αυτό το λέω το πρώην ενέργειας, γιατί νομίζω ότι είναι συνακόλουθο με όλα όσα είπε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να απολυθεί πάραυτα το 40% της δημόσιας, πρώην δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Τι σημαίνει αυτό για την ενέργεια? Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια, κυρίως τα επόμενα χρόνια. Τι συνδυάζεται με αυτό? Σήμερα πάλι επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την πώληση, αν δεν κάνω λάθος, για τα επόμενα 40 χρόνια των 14 αεροδρομίων που τα παίρνει, μάντεψε, μια γερμανική. Η Fraport. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ιδιωτικοποιήθηκαν τα αεροδρόμια σε μια γερμανική κρατική εταιρεία. Okay.
γερμανική κρατική εταιρεία. Ναι. Θέλω να το επισημαίνουμε γιατί ακούμε πολλές φορές το Fraport, το έχουμε βάλει στη ζωή μας. Δεν ξέρω πόσοι έχουν συνειδητοποιήσει τελικώς ότι είναι ο εκφραστής του γερμανικού δημόσιου αερολιμένα. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν καταλάβει. Και τρίτον, που συνδέεται με όλα όσα αναφέρουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση, υπάρχει μια κυρίαρχη κρατική οντότητα, νομίζω ότι είναι κατανοητό, το έδειξε στο προηγούμενο ρεπορτάζ, ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα, η οποία υποτίθεται διαπραγματεύεται, να μην κάνει ένα διόδιο στη Μέστη. Δεν ξέρω κατά πόσο οι τηλεθεατές μπορούν να κατανοήσουν ότι ένα διόδιο στη Μέστη, στο Αρδάνιο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας, δεν μπορεί να αποτραπεί από την ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς γιατί είναι, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται, ως προαπαιτούμενο της δόσης, της αξιολόγησης, της σωτηρίας μας, της μη χρεοκοπίας μας και δεν ξέρω εγώ άλλων ποιων σχημάτων μπορούν να ονομαστούν. Τα βάζω αυτά στο τραπέζι, όχι μόνο τη συζήτηση αλλά και τη σκέψη μας, γιατί νομίζω ότι ένας αναστοχασμός και κυρίως μια επανατροφοδότηση της νοημοσύνης μας, φαντάσου κάνοντας παρένθεση, είναι δυνατόν μια χώρα η οποία διαπραγματεύεται για τόσο υψηλά ζητήματα, π.χ. έμφυα, αφορολόγητο, πώληση ΔΕΗ, πώληση αεροδρομίων, λιμανιών κλπ., να μην έχει τη δυνατότητα να πει αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί εκεί οι άνθρωποι, οι φουκαράδες, αν τους βάλουμε άλλα 2-3 διόδια, όχι μόνο δεν θα κάνουν επιχειρηματικά όνειρα, αλλά θα σηκωθούν να μεταναστεύσουν και όσοι έχουν απομείνει. Είπες προηγουμένως ότι το γενικό διέπει το ειδικό και το αντίστροφο. Βέβαια, να μην ξεχνούμε ότι υπάρχει πάντα από πίσω κάποιος ο οποίος τα διέπει και τα ρυθμίζει. Στην προηγουμένη περίπτωση προφανώς δεν είναι η τοπική κοινωνία, αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, γιατί την προηγούμενη, όχι την τρίτη που μας πέρασε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που υπεγράφει η σύμβαση παραχώρηση και κατασκευή για 4 σταθμούς, εις εκ των οποίων και στη Μέστη. Συνεπώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Έχει υπογραφεί και θα προχωρήσει. Να σε ρωτήσω, Φάνη, γιατί πολύ ορθώς έβαλε στη συζήτηση και το άρθρο του κ. Σκουρλέτη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δεύτερη φορά που αντιδρά ο κ. Σκουρλέτη με την ιδιότητα του Υπουργού Ενέργεια τότε, με την ιδιότητα του πρώην Υπουργού Ενέργειας τώρα. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχουν τριγμοί, τους οποίους δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να τους απορροφήσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και αν ακούνε, γιατί ακούμε για διεργασίες και την ίδια ώρα έρχεται ο κύριος Τουρνάρας να μας πει ότι μάλλον ενδέχεται να πάμε σε ύφεση για όλο το 17. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό, Γιάννη, μια παράμετρο η οποία δυστυχώς δεν έχει ακουστεί. Για όσους γνωρίζουν, τα στοιχεία τα οποία έχουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και προφανώς μέχρι τη στιγμή αυτοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Τι εννοώ? Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, έχουν φύγει μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο επισήμως 4 δις. Κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με την εμπειρία, είναι πολύ περισσότερα, αλλά 4 δις λένε. Και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, έχουν φύγει άλλα 715 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σύν τα capital controls έχουμε μια εκροή καταθέσεων, η οποία πραγματικά πάει προκειμένου να καλυφθούν κάποιες τρύπες, είτε λέγονται χρέη, είτε λέγονται δόση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά φεύγουν και χρήματα από τις τράπεζες, οι οποίες υποτίθεται έχουν πόσες φορές ανακεφαλαιοποιηθεί. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να ξαναζητήσουν ανακεφαλαίωση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα, ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος αυτονοήτως λέει ότι πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Βάλτο σε εκατομμύρια εισαγωγικά τι σημαίνουν μεταρρυθμίσεις με όλα όσα είπαμε. Και ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή ένα πινκ-πονγκ το οποίο αντί για μπαλάκι υπάρχει ένας λαός ο οποίος πηγαίνει από το ένα μέρος, από το δίχτυ και επιστρέφει στο άλλο, θα συνεχιστεί μια κατάσταση η οποία την είδαμε το 2015. Τώρα όμως διαφοροποιείται, γιατί η κυβέρνηση λέει ναι με θα υπογράψουμε, αλλά δεν θα υπογράψουμε εμείς. Ακούγεται λίγο ξύμορο, αλλά μάλλον θα πάει ο Τσακαλώτος ο οποίος θα κάνει την ηφηγένεια σε αυτήν την περίπτωση και να μου το θυμηθείς ή να το θυμηθούμε. Και το δεύτερο, όταν ο Σκουρλέτης υποτίθεται του λέει δεν μπορεί να κανιβαλιστεί η ΔΕΗ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει ή τι άλλο ρήμα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πει ότι όχι απλώς θα τεμαχιστεί, όχι απλώς θα πουληθεί, όχι απλώς θα ξεπουληθεί, αλλά θα κανιβαλιστεί με ό,τι αυτό σημαίνει. Το Ευαγγέλιο τα λέει πολύ ωραία, διαμοιράσονται τα ημάτια μου και έθεσαν κλήρων επ' αυτής. Και να πω απλώς για να κλείσουμε το θέμα της ΔΕΗ, ότι σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, όπου έχουμε δει ιδιωτικοποίηση, ακούγαμε ότι το τάδε κομμάτι θα φύγει και όχι το διπλανό. Θα φύγει το Α κομμάτι και το Β θα μείνει. Στην προκειμένη περίπτωση για τη ΔΕΗ, ακούσαμε ότι θα πουληθούν μόνο λιγνητικές μονάδες και θα αφαιθούν οι υδροηλεκτρικές. Το αφήνω απλώς σαν τροφή για σκέψη, γιατί ό,τι συνήθως ακούγεται ότι δεν θα πουληθεί, έρχεται και ακολουθεί. Κλείνω τη συγκεκριμένη ενότητα. Ανέφερες και το σημείο, αναφέρθηκε στο
στον ένφια. Υπενθυμίζω ένα φόρο ο οποίος ήρθε πρώτη φορά στη ζωή μας ως έκτακτος, ως φόρος για μία χρονιά και μόνο. Έχουμε φτάσει σήμερα να συζητούμε τις νέες δηλώσεις και τις νέες παρεμβάσεις που ακούγονται επί του ένφια αλλά και του αφορολογήτου. Τι πληροφορίες έχουμε εκεί, Φανέ? Να παραφράσω τη γνωστή ρίση ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Σωστό. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει ουδέν προσωρινότερο του μονίμου και όλο αυτό το οποίο συνδυάζεται. Τώρα, αν μπορώ να ξέρω, είναι ότι πρώτον δεν δέχεται προφανώς η Τρόικα ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί εφιώς ή όχι το ζήτημα του ένφια και το ζήτημα του φορολόγητου που νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι θα θίξει ολόνα και περισσότερα κοινωνικά στρώματα που συνδέονται με αυτό εδώ. Να σου θυμίσω ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πλήρωναν φόρο μέχρι πρότινος γιατί αυτά τα οποία έβγαζαν είτε ως μισθωτοί είτε ως επαγγελματίες, άλλη παρένθεση, θα υπάρξει και άλλη έκτακτη εισφορά για αυτούς τους οποίους αμείβονται με μπλοκάκι. Άρα λοιπόν πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα και κυρίως δεν προλαβαίνουμε στο χρόνο που έχουμε να πούμε και άλλα στοιχεία και κυρίως να τα αναλύσουμε άλλα στοιχεία. Αλλά αυτό είναι και ενδεχομένως και η ουσία της συζήτησής μας, ότι αφήνει και τροφή για σκέψη όπως πολλές φορές έχει τονίσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο, νομίζω ότι είναι εύλογο ότι θα φτάσει σε ένα σημείο που κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο εισόδημα θα δίνει ένα μεγάλο μέρος για φόρο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ιστορία μπορεί να συνεχιστεί, Γιάννη. Δηλαδή, βλέπω και πάρα πολλούς ανθρώπους, είδα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι οφείλονται κατά ένα μέρος για την κατάστασή μας να βγαίνουν ανερυθρίαστα και χωρίς εδώ και να λένε για τη ΔΕΗ και άλλα πράγματα. Τους είχες και στο δελτίο ειδήσεων ως πρώτη-δεύτερη είδηση. Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έχει κουράσει ανθρωπίνος, σωματικός, ψυχικός. Χρειάζεται πλέον μια ανάσταση αυτή η χώρα, αυτός ο λαός. Και κυρίως να ξαναπιάσουμε τις λέξεις από την αρχή, αυτές που καταναλώθηκαν, ευτελίστηκαν. Λέξεις όπως ελπίδα, λέξεις όπως μέλλον, λέξεις όπως νέα γενιά, λέξεις όπως νεολαία. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή η ετυμολογία, η τόσο πλούσια της ελληνικής γλώσσας, να μας βοηθήσει στην παρούσα δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, Φάνη Μαλκίδη, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Με όλα τα αυτά, ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο και σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Έως το τέλος Μαΐου θα έχουν τοποθετηθεί σταδιακά τα νέα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Το σημαντικό είναι πως με τον νέο εξοπλισμό και τις προσλήψεις που αναμένονται μέσω του Κελπνό ανοίγουν ακόμη δύο κλίνες στην πιο νευραλγική ίσως μονάδα του νοσοκομείου. Σύγχρονα μηχανήματα και κορυφαίας τεχνολογίας εξοπλισμό θα αποκτήσει έως τα τέλη Μαΐου η μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η προμήθεια του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την πιο νευραλγική μονάδα του νοσοκομείου θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς μετά το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μέσω ΕΣΠΑ για την πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού της μονάδας εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα υπογράφτηκε η σύμβαση και αναμένονται σταδιακά τα μηχανήματα. Λέμε σταδιακά γιατί δεν μπορεί φυσικά να διακοπεί η λειτουργία της μονάδας, θα αλλάζει κομμάτι-κομμάτι. Μιλάμε για 10 αναπνευστήρες νέας τεχνολογίας και 10 συνοδά monitor, που θα περιλαμβάνουν 2 κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης των ασθενών, τις πιο σύγχρονους που υπάρχουν. Θα αντικατασταθούν 8 κλίνες της ΜΕΘ και 2 άκρως εξειδικευμένες υπερσύγχρονες κλίνες ΜΕΘ και 40 αντλίες χορήγησης φαρμάκων. Το συνολικό κόστος είναι 550.000 ευρώ. Ήταν ένα έργο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συμπληρώνεται με την πρόσφατη προκήρυξη μέσω Κελπνό 7 θέσεων νοσηλευτών για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ύστερα από ένα μαραθώνιο 5 σχεδόν ετών έχει αίσιο τέλος αυτός ο διαγωνισμός για την προμήθεια υψηλής ποιότητος και υψηλής τεχνολογίας ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Πραγματικά ήταν ένας δύσκολος διαγωνισμός. Είχαμε να παλέψουμε με την γραφειοκρατία, με τις ενστάσεις, με τη συνεργασία των διαφόρων φορέων. Αλλά ευτυχώς όλα αυτά πλέον τελείωσαν και επίκειται τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες σταδιακά η παραλαβή αυτού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητος. Εγώ ως διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας έζησα όλη αυτή τη φάση του έργου και τη μοιράστηκα με τον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη, τον προϊστάμενο του Γραφείου Προμηθειών. Ο μαραθώνιος 5 ετών λαμβάνει τέλος και το αποτέλεσμα μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί, δήλωσε μεταξύ άλλων ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον διοικητή μας, τον κύριο Αδαμίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε είδε την αναγκαιότητα αυτού του έργου ως πρωταρχικού και έκανε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να επισπευθεί η διαδικασία για την παράδοσή του. Θα ήθελα επίσης αναδρομικά και την προηγούμενη διοίκηση, τον κύριο Λαζόπουλο, τότε που το αίτημα κατατέθηκε και προχώρησε στις διάφορες φάσεις του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να εκφράσω επίσης και προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου πραγματικά οι υπάλληλοι εκεί πέρα αντελήφθηκαν το μέγεθος και την αξία αυτού του έργου και με την εκπαίδευσή τους στην τεχνοκρατική και με την άοκνη προσπάθειά τους κατόρθωσαν να διεκπεραιώσουν την τελική του φάση που είχε κολλήσει εκεί. Θέλω να θυμίσω ότι το έργο αυτό είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών έληξε η προηγούμενη φάση 2007-2013 και χρειάστηκε πραγματικά η δραστική παρέμβαση της περιφέρειας για να το εντάξει στο 2014-2020. Αυτό το έργο οφείλεται αφενός μεν στον καθηγητή, τον κύριο Πνευματικό, που είναι διευθυντής της ΜΕΘ, στο βοήθησε ιδιαίτερα ο αείμνησος περιφερειάρχης ο κύριος Παυλίδης, που το είχε πάρει πολύ ζεστά το θέμα και μέχρι τελευταία στιγμή έτρεχε γι' αυτό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον νυν περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, του προϊστάμενο του ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ελευθεριάδη, καθώς και τις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί είναι ένα έργο που ξεπερνάει το βίο μιας διοίκησης και τους προσωρινούς διοικητές που ήταν ο κύριος Πνευματικός και ο κύριος Καζάκος και τον προηγούμενο διορισμένο διοικητή, τον κύριο Λαζόπουλο. Όπως βλέπετε υπάρχει μια συνέχεια. Σε όλο ο ένας συνεχίζει το έργο του άλλου. Σύγχρονα μηχανήματα αξίας άνω των 4,3 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά σιγά σιγά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά την υπογραφή της ένταξης του συγκεκριμένου έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστο Μέτιο. Και όσο αφορά το ΕΣΠΑ, έχουμε προχωρήσει αρκετά. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής έχει εγκατασταθεί ο μαγνητικός τομογράφος κόστος 1 εκατομμυρίου ευρώ, 2 άλλες κλίνες της ΜΕΘ, 3 συστήματα ενδοσκοπήσεων, ο αγγιογράφος που ήταν κόστος 1 εκατομμυρίου 250.000 ευρώ, ο αξονικός τομογράφος που είναι ο πιο σύγχρονος που υπάρχει στην Ευρώπη, που κάνει σπυροειδείς απεικονίσεις, που κοστίζει 800.000 ευρώ, η γάμα κάμερα 250.000 ευρώ, η επέκταση της λειτουργικότητας του αγγιογράφου και έναν υπηρεχοτομογράφο. Συνολικά τα έργα του ΕΣΠΑ 7-14 ήταν 4.250.000. Και προχωράμε στο ΕΣΠΑ 14-20 με πρώτο και κύριο την αγορά ενός νέου σύγχρονου στεφανιογράφου που είναι ένα μηχάνημα όχι μόνο διαγνωστικό αλλά και θεραπευτικό. Η μοντέρνα θεραπεία του εμφράγματος, το ξέρουν όλοι, το νοσοκομείο μας την εφαρμόζει ήδη, παρόλο ότι έχει παλιάς τεχνολογίας στεφανιογράφο, έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια, έχει διπλασιάσει τον αριθμό των ασθενών που αντιμετωπίζονται μέσω του στεφανιογράφου σε φάση οξέως ισχυμικού επεισοδίου της καρδιάς. Έτσι λοιπόν το 2017 θα εγκαινιαστεί, κύριε διοικητά, μια τελείως διαφορετική υπερσύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας από μηδενική βάση εξοπλισμένη
με τον βασικό εξοπλισμό που αποτελούν κυρίως οι αναπνευστήρες, προηγμένες τεχνολογίες, τα μόνιτορς παρακολούθησης της καρδιαγγειακής λειτουργίας, υπερσύγχρονες κλίνες όπου θα νοσηλεύονται οι ασθενείς, καθώς επίσης και αντλίες συνεχούς έγχυσης φαρμάκων και διαφόρων υγρών. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και το λιγότερο κόστος έργο, το οποίο θα αφορά την ηλεκτρονική συνένωση όλου αυτού του εξοπλισμού, ώστε να έχουμε μια πραγματικά online εντατική, χωρίς χαρτιά και χωρίς να συμπληρώνουμε διάφορα έντυπα. Αυτό θα σημάνει πλέον μια πραγματικά πρωτοποριακή για τη χώρα μας κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας της Αλεξανδρούπολης. Στον κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προβλέπονται 16 κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με τα νέα μηχανήματα αλλά και την πρόσληψη προσωπικού από την προκήρυξη του Κελπνό, ανοίγουν ακόμη 2 κλίνες και συνολικά θα λειτουργούν 12 από τις 10 που είναι ανοιχτές σήμερα. Στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπονται 16 κλίνες κατανεμημένες ως 6 κλίνες ΜΕΘ και 10 ως κλίνες ΜΑΦ. Φτάσαμε το 2009 πρώτης κρίσης να λειτουργούμε 13 από τα 16 κρεβάτια. Αυτό τον καιρό λειτουργούμε 10. Έχουμε μεγάλη έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος διοικητής, αν θα στελεχωθεί η ΜΕΘ και με 7 ακόμη νοσηλευτές σύντομα μέσω του Κελπνό, νομίζω ότι θα επανέλθουμε. Δεν θα αγγίξουμε τους 33 νοσηλευτές, αλλά μπορεί να αγγίξουμε τους 30. Και έτσι να λειτουργούμε 12 κρεβάτια που νομίζω ότι καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε εντατική θεραπεία. Από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στο νοσοκομείο της Κομωτινής, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά μαζί μας ο διοικητής, ο κύριος Γιώργος Φιλιππίδης. Κύριε διοικητά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σκεύα. Σας ευχαριστώ θερμά για την αμεσότητα της ανταπόκρισης. Είναι γεγονός ότι ανταποκριθήκατε άμεσα σε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, σε ένα θέμα στο οποίο υπήρξε εμπλοκή. Μιλούμε φυσικά για το γεγονός ότι έχουν προκηρυχθεί 43 θέσεις στους τομείς της σύντησης, της φύλαξης και της καθαριότητας. Έχουν κατατεθεί ούκο λίγες αιτήσεις, στην πραγματικότητα υπερπολαπλάσιες αιτήσεις, 418. Με όλα τα αυτά το θέμα έχει σκαλώσει και παρακαλώ κύριε διοικητά να μας ενημερώσετε για το πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση και ποια είναι τα επόμενα βήματα που αναμένονται. Ναι, όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε βγάλει μία προκήρυξη τον Ιανουάριο του 2017 για 43 θέσεις στις υπηρεσίες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης. Κατατέθηκαν 418 αιτήσεις και ενώ ήμασταν στην επεξεργασία των αιτήσεων για να μπουν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ο εργολάβος που είχαμε στην καθαριότητα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της προκήρυξης. Πέρα από αυτό όμως έχει και ο Σύλλογος Εργολάβων όλης της χώρας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο τρίτο τμήμα του, προκειμένου να εκδικαστεί η αντισταγματικότητα του νόμου που προβλέπει την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων στα δημόσια νοσοκομεία. Μετά από αυτές τις εξελίξεις βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση σαν Διοικητικό Συμβούλιο να βάλουμε την διαδικασία όλη σε αναμονή, προκειμένου να βγουν οι δικαστικές αποφάσεις για να ξέρουμε τι θα πράξουμε στην πορεία. Γιατί αν προχωρούσαμε τις αποφάσεις αυτές και κάναμε την κατάταξη των υποψηφίων, υπήρχε κίνδυνος να βγει μια θετική απόφαση από το ένα ή το άλλο δικαστήριο και οι άνθρωποι αυτοί που θα είχαν προσληφθεί θα έπρεπε να απολυθούν. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανεργία 20 και 30 μήνες, με μια πρόσληψη θα τους γινόταν για 10, 20, 30 μέρες, θα χάναν όλη αυτή την ανεργία και πέρα από αυτό θα υπήρχε και κίνδυνος να μην πληρωθούν αυτές τις μέρες, καθώς όπως βλέπετε και σε διάφορους δήμους εδώ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει θέμα με τη μισθοδοσία των καθαριστριών λόγω διαφόρων νομικών κολλημάτων. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε και να περιμένουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Να ρωτήσω, κύριε διοικητά, από την πλευρά την δική σας, από την πλευρά της διοικήσεως του νοσοκομείου, αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, αν υπάρχει νομικό σύμβουλος, ποιες είναι οι πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει και τι πιστεύετε εσείς. Βέβαια, είναι υπόθεση εργασίας, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, ούτε να παρέμβουμε αμέσως και σίγουρα όχι αμέσως και σίγουρα όχι εμέσως επίσης στο έργο της δικαιοσύνης. Με όλα αυτά, πού βλέπετε να οδηγεί τη ιστορία? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ορίσει έναν νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα αντικρούσει όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες έχουν γίνει εναντίον της προκήρυξης όσον αφορά το τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, στα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κατατεθεί στο πρωτοδικείο της Θράκης στην Κομωτινή.
Εκεί θα κάνουμε μια δική μας έκθεση έτσι, απόψεων, προκειμένου να παραθέσουμε τα επιχειρήματά μας για τα αντεπιχειρήματα που έχει καταθέσει ο εργολάβος του νοσοκομείου. Όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπουργείο Υγείας έχει αναθέσει την υπόθεση σε νομικούς και θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Σίγουρα οι αποφάσεις δικαιοσύνης είναι σεβαστές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις εφαρμόσουμε. Οπότε αναμένουμε τις αποφάσεις αυτές και θα πράξουμε μετά κατά όπως θα είναι και οι εξελίξεις και όπως θα είναι και οι αποφάσεις δικαιοσύνης, οι οποίες πρέπει να είναι από όλους αποδεκτές. Είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Διοικητά. Είπατε ότι βρίσκεται στο τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω να ρωτήσω αν προσεγγιστικά, αν οι νομικοί ή κάποιος από το Υπουργείο σας έχει δώσει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, πότε αναμένεται να προχωρήσει η συζήτηση αυτή, πότε αναμένεται να έχουμε απάντηση σε ό,τι έχει να κάνει και με τις δύο ενστάσεις που έχουν κατατεθεί. Πότε αναμένεται ενδεχομένως να έχουμε μια τελική απόφαση, προκειμένου να δείτε και εσείς ως διοίκηση για το πώς θα προχωρήσει το ζήτημα της προκήρυξης. Η διοίκηση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι στις 6 Απριλίου. 6 Απριλίου. Σίγουρα θα ξέρουμε προφορικά το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Ξέρετε, για να καθαρογραφεί μια απόφαση θέλει κάποιο χρόνο. Ωστόσο, εμείς από τις εξελίξεις και από την ενημέρωση που θα έχουμε θα πράξουμε και τα ανάλογα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση, η οποία είναι στο πρωτοδικείο της Θράκης, ήδη έχουμε μια προθεσμία 5 ημερών για να καταθέσουμε τις απόψεις του νοσοκομείου επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο εργολάβος. Εμείς καταθέσαμε τις απόψεις μας στο πρωτοδικείο της Θράκης και αναμένουμε να βγει αρχικά μια προσωρινή απόφαση και μετέπειτα να οδηγηθεί και αυτή η υπόθεση σε κάποια τακτική δικάσιμο. Ωστόσο, θα πράξουμε ανάλογα, κυρίως και με την απόφαση θα βγει σε πανελλήνιο επίπεδο. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το ζήτημα αυτό δεν το έχουμε μόνο εμείς. Το έχουν όλα τα νοσοκομεία που έβγαλαν προκηρύξεις με την πλήρωση θέσεων όπως προβλεπόταν από τον νόμο του Οκτωβρίου. Οπότε έχουμε ήδη και επικοινωνία με άλλες διοικήσεις άλλων νοσοκομείων για να κρατήσουμε μια κοινή γραμμή. Η κοινή γραμμή που ακολουθείται αυτή τη στιγμή είναι να ανασταλούν προσωρινά όλες οι προκηρύξεις, να μην δηλαδή καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες κατάταξης, κυρίως για την προστασία και των υποψηφίων που κατέθεσαν αιτήσεις, γιατί όπως σας προείπα υπήρχε κίνδυνος να προσληφθούν και να μην μπορούν να πληρωθούν ή να προσληφθούν και να αναγκαστούμε από μια δικαστική απόφαση να τους απολύσουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα κυρίως ηθικό απέναντί τους. Οπότε κρατούμε αυτή τη γραμμή. Είμαστε 17 νοσοκομεία αυτή τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη φάση και περιμένουμε τις εξελίξεις όπως σας είπα και πριν. Το κρατώ, κύριε Διοικητά. Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε και εμείς. Καταγράφουμε τις εξελίξεις και το βήμα μας είναι ανοιχτό. Με μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε μόλις θα έχουμε την τελική απόφαση και προχωρήσει τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ, κύριε Φιλιππίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Μάγεψε, συγκίνησε αλλά και προβλημάτισε η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της ψυχικής υγείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Με ευρεία στήριξη και με όπλο τη θέληση και την ψυχή τους, προκάλεσαν ευρύτατο φάσμα συναισθημάτων σε όλους όσοι είχαν τη χαρά να τους απολαύσουν στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του τομέα ψυχικής υγείας του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης υφίσταται από το 2013. Μετά από την αρχική θεατρική παράσταση που το όνομά της ήταν «Η Πιτίνη του Κρατίνου», ακολούθησε μια βραδιά ποίησης και μουσικής με τίτλο «Ευαισθησίες». Απόψε τολμάμε το επόμενο βήμα μας, το οποίο λέγεται «Αλήθειες της ψυχής», γιατί προσπαθούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε έναν φορέα καλλιτεχνικής έκφρασης για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον τομέα της ψυχικής υγείας. Τι μουρμουρείς? Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνει η θεατρική μας ομάδα. Η θεατρική ομάδα που αποτελείται από μέλη του προσωπικού του τομέα ψυχικής υγείας, καθώς και ανθρώπους που ζητούν και δέχονται τις επαγγελματικές μας, την επαγγελματική μας συνδρομή. Καθώς ευχαριστώ πολύ και ιδιαιτέρως τον καλλιτεχνικό όμιλο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος στηρίζει πάντοτε τις εκδηλώσεις μας και μας βοηθάει να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να κάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Είναι περίεργο πράγμα η αρρώστια, επειδή έχουμε βάλει κλισέ τι σημαίνει αρρώστια. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από εμάς είμαστε πολύ 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 πιο άρρωστοι, αποδεδειγμένα αυτό, από ό,τι είναι η άρρωστή μας. Μα πάρα πολύ πιο άρρωστοι. Δεν κάνουν οι άρρωστοί μας πολέμους, δεν φτάνουν τα κράτη σε οικονομικές κρίσεις, σε πολέμους, σε διενέξεις, στην αδικία, σε όλα αυτά που όλοι ξέρουμε εμείς. Τα κάνουν οι λεγόμενοι υγιείς. Επομένως, το άρρωστος δεν μου λέει τίποτα απολύτως, δεν μου έλεγε ποτέ τίποτα απολύτως. Είμαι πιο πολύ άρρωστος πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές εκφράσεις της δικής μου ζωής, εγώ, από ότι οι περισσότεροι άρρωστοι μας, μου. Εγώ τους ευχαριστώ. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε πολλά χρόνια πριν, αυτή η ομάδα που είμαστε εδώ. Κάποτε ήμασταν αγγελιοφόροι της ζωής. Ήμασταν αυτοί που θαλάζαμε τον κόσμο. Αυτή είναι η μοίρα των ποιητών. Να καταστρέφονται και να δολοφονούνται από χέρια αγαπημένων. Αυτό όμως είναι και μεγάλη τους δύναμη. Μέσα από τη θλίψη και τις σιωπές τους να αφήνονται στην τρυφερότητα και στην αγάπη. Πόσες ομορφιές δεν πρόκειται να δούμε ακόμη. Πόσα τραγούδια δεν θα τραγουδήσουμε. Πόσες πηγές θα θερηθούμε. Μα όσα και αν δούμε και αν ακούσουμε, θα είναι αιώνιο το τραγούδι. Φτηνά και ξεπουλημένα όσα περιφρονούμε. Μα κοίτα πώς περιμένει ο κόσμος αυτό το κάτι που οδηγεί στην ολοκλήρωση. Το φως στο ζωοδόχο θα εμφυσίσει καινούρια ζωή. Γιατί η ζωή, το ξέρετε, είναι αθάνατη. Και πραγματικά εξαιρετική παράσταση. Μετά από χρόνια τώρα διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη το Εθνικό Πρωτάθλημα Τένις επίπεδου Ε2 για αγόρια και κορίτσια της κατηγορίας των 12 ετών. Στους αγώνες έλαβαν μέρος 64 αθλητές και αθλήτριες από 32 συνολικά συλλόγους. Στην Αλεξανδρούπολη διεξήχθη το Εθνικό Πρωτάθλημα Τένις επίπεδου Ε2 για αγόρια και κορίτσια της κατηγορίας 12 ετών. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από τις 23 έως τις 27 Μαρτίου στις δημοτικές εγκαταστάσεις τένις δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης. Στους αγώνες έλαβαν μέρος 70 αθλητές και αθλήτριες από 32 συλλόγους, ενώ ο όμιλος αντισφαίρησης Αλεξανδρούπολης συμμετείχε με έναν αθλητή και 6 αθλήτριες. Είναι πανελλαδικό πρωτάθλημα, συμμετέχουν περίπου 70 παιδιά από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και από την Κρήτη. Έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σήμερα έγιναν οι ημιτελικοί το πρωί, πλέον είναι η τελική των διπλών αυτή τη στιγμή στα αγόρια. Θα ακολουθήσει το διπλό των κοριτσιών και το απόγευμα τα μονά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.